Αυτό είναι από τη μάμα μου. Λοιπόν. Αυτό. Αυτό είναι εδώ που πήραμε από τον φίλο μας τον vegan. Είναι περίπου 12,5 κιλά καρπούζι. Κοίτα πόσο μεγάλο είναι. Σε σχέση με εμένα, κοίτα πόσο μεγάλο είναι. Λοιπόν, δεν θα το φάμε αυτό σήμερα, αυτό θα το φάμε. Πιστεύω αυτό θα είναι και το καλύτερο τελικά. Λες, για να δούμε θα είναι το καλύτερο. Λοιπόν, ή αυτό από τη μητέρα μου. Εγώ πιστεύω αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο είναι εσύ το, ποιο λες. Τα φαβορί. Έλα, βάλουμε διαγωνισμό. Εσύ ποιο λες. Αυτό. Α, αλήθεια. Ναι. Οκ, okay, για πάμε. Okay. Λοιπόν, τι πήραμε, 115 ευρώ από τη λαϊκή. Έχουμε 2, 4, 6, 8, 10, 11, ήταν 12 καρπούζια, το άλλο το φάγαμε χθες. 6 πεπόνια. Αυτό ήταν δώρο. Αυτό είναι δώρο, κολοκυθανθή, που γίνονται όπως τα κουπέπια ή αλλιώς τελμαδάκια, με σόγια ή με ρύζι. Είμαι μανιτάρια. Είμαι μανιτάρια, κάτι το οποίο δεν έχουμε φτιάξει. Είναι 115 ευρώ στο σύνολο, δεν είναι 115 ευρώ από τη λαϊκή. Έτσι. Είναι... Για δύο άτομα. Για δύο άτομα θα μπουν αρκετά στην κατάψυξη, αρκετά ήταν φρούτα ας πούμε, δηλαδή η λαϊκή πήγε γύρω στα 30 ευρώ. Είναι πολλά πράγματα, είναι πολλά πράγματα, δεν θα πεταχτεί τίποτα. Λοιπόν, πρόσεξε. Όπως βλέπεις εδώ έχουμε ένα αρκετά μεγάλο μενού και έχουμε και από την άλλη πλευρά. Δεν θα μπορούσε να λείπουν ιδέες. Αυτό μόνο μας πήραμε. Είναι μόνο αυτό. Γάλα καρύδας. Έχουμε εδώ φασόλια μπαρμπούνια. Έχουμε εδώ φασόλια κόκκινα, kidney beans. Έχουμε ρύζι καφέ. Έχουμε ρύζι μαύρο. Το οποίο θα γίνει ένα τριπλό μίξ ρυζιού. Ρύζι κανονικό. Δηλαδή? Δηλαδή αυτά τα τρία ρύζια θα μαγειρευτούν. Δεν ξέρω το χρόνο βράσης τους βέβαια. Αλλά θα είναι τρία ρύζια μαζί, είναι ακριβώς. Mm-hmm. Έχουμε κανονικά φασόλια. Και θα μπουν σε ένα μεγάλο μπολ στο ψυγείο. Κανονικά, ακριβώς. Mm. Έχουμε 5 πακέτα σόγιας. Έχουμε καλαμπόκι. Έχουμε ηλιόσπορους. Το καλαμπόκι γιατί το πήρες? Είναι για popcorn. Σίνεμα. Ντοματίνια επίσης nice. Ήταν δώρο. Είναι, έχουν τρομερή γεύση. Έπεσε μια σόγια. Και ένα ντοματίνι. Αυτό έχει γίνει. Έλα ρε Βασίλη! Έχουν πολλά ντοματίνια. Τι να κάνεις. Λοιπόν. Τι άλλο. Αυτό κάτι έχει πάει. Είναι λίγο ζαβό. Εντάξει, δεν πειράζει. Είναι καλό παιδί. Έχουμε σταφίδες. Μισό κιλό και μισό κιλό, ένα κιλό σταφίδες. Μετά έχουμε ένα κιλό καρότο, ένα κιλό κεράσια, μπανάνες, λίγο πατάτες προφανέστατα. Και τα κεράσια πώς το πήραμε? Ήταν 2 ευρώ το πακέτο. Ήταν καλή τιμή σε σύγκριση με... Όχι, τα ίδια ήταν. Αφού είναι 6 ευρώ... Είχε και με 4,5 και ήταν από λαϊκή υποτίθεται, το πρέπει καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν κλαίμε. Είναι πολύ καλό φρούτο, οπότε δεν παραπονείται κανένας. Έχουμε σπανάκι, έχει και άλλα δύο σπανάκια εδώ μέσα, έχει μαϊντανό. Έχει ρόκα η οποία, εντάξει, δεν κάθεται πολύ στη ζέστη η ρόκα, δεν της αρέσει. Έχουμε μοβ λάχανο, κόκκινο λάχανο βασικά. Μπανάνες. Μπανάνες προφανώς. Έχουμε και λέμε. Η δεύτερη ιδέα, ας μην προσπάθει. Η ιδέα είναι τα cut sun bake rolls. Και το άλλο, έχουμε το υπόλοιπο καρότο. Λοιπόν, έχουμε μακαρόνια. Κρυθαράκι. Κρυθαράκι. Και μακαρόνια. Προφανώς αυτά δεν είναι μόνο για μία εβδομάδα. Θάλαμος. Έχουμε στο θάλαμος, στην κατάψυξη. Λοιπόν, έλα κοντά. Αυτό είναι προετοιμασμένο φαγητό, το οποίο απλά βγαίνει, ζεσταίνει και είναι έτοιμο. Πήραμε. Περίμενε. Αυτά χάνουν τις θρεπτικές τους. Όχι, αφού είναι κατεψυγμένα. Όχι, λες. Όχι, λέω. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αρακάς, μίξ από μούρα. Ράσπερι και μίξ από λαχανικά. Έχουμε άλλο ένα πακέτο ράσπερι, άλλο ένα πακέτο μίξ από μούρα. Έχουμε και άλλο στην κατάψυξη πρέπει να θες. Όχι. Λοιπόν, και νομίζω από εδώ τα δείξαμε όλα, ωραία. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα να δεις. Έχουμε ντομάτες. Κοίταξε ντομάτες.
Πραγματικά είναι απίστευτε ντομάτε. Λοιπόν, έχουμε φράουλε. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 πακέτα φράουλε. Και. Κοίταξε, ρε φίλε, είναι κόκκινε, είναι. Είναι για να μπουν κατάψυξη, για να φυλαχτούν ουσιαστικά, για να μπουν σε σμούθι αργότερα. Είχαν 75 λεπτά το κιλό και 1,20 το κιλό, δηλαδή ήταν ό,τι έπρεπε. Και το φιλαράκι εσύ. Α, μην πειράζει. Μην πειράζει. Έχουμε φρέσκο κρεμμυδάκι. Έχουμε μπρόκολο. Μπρόκολο. Έχουμε τα βλίτα. Αυτά βλίτα. Τα βλίτα. Τα βλίτα. Τα έχουμε. Εσύ το χρησιμοποιάτε αυτή τη λέξη για να χαρακτηρίσετε κάποιον? Είναι τα χόρτα. Είναι βλίτο, ρε παιδί μου. Ναι. Γιατί το λέμε αυτό? Είναι και καλά βλίτο, ρε παιδί. Είναι χαζά χόρτα. Λίγο χαζούλη. Όχι, τα χόρτα είναι πολύ έξυπνα. Κοίταξε εδώ. Είναι και κάποια μοβίζουν κιόλα. Νομίζω πως δεν έχω φάει ποτέ. Αλήθεια. Πώς θα τα φτιάξουμε αυτά? Είναι πολύ βραστά. Είναι βραστά με λεμόνι. Και πατάτα και τέτοια. Και πατάτα και τέτοια, αλλά και σκέτα μόνο του θα κάνουν αυτά. Δηλαδή, άμα πα σε ταβέρνα, μην πα σε ταβέρνα και δεν φας βλίτα. Φάει μόνο βλίτα βασικά. Το φτιάχνουν όπω είναι, εσύ, λεμόνι. Εντάξει. Άλλοι βάζουν πολύ αλάτι, άλλοι βάζουν πολύ λάδι. Δεν χρειάζεται όλα αυτά. Μπορεί να έχει λίγο αλατάκι, λάδι, μην βάλει καθόλου, δεν χρειάζεται πραγματικά. Αυτά και τα έφυγε στο χέρι. Αυτό είναι το σέλερι. Βασικά είχα σκοπό να τα φάω, αλλά με τον πύρι μπήριξε. Πρόεδρε λίγο η ώρα. 115 ευρώ σύνολο. Και τα είναι αρκετά χρήματα. Είναι αρκετά χρήματα. Καταρχά όλα αυτά πακετάρονται. Οι μπανάνες πρέπει να οριμάσουν, οι πατάτες αντέχουν πάρα πολύ. Θα τις βάλουμε στο θάλαμο αυτές. Ναι, ό,τι χρειαστεί, ό,τι πάει να συσσαγωγικά χαλάσει, παραοριμάσει, μπαίνει στο θάλαμο, καταψύχεται, μπαίνει για σμούθι αργότερα. Πραγματικά πρέπει να τραβήξουμε. Α, έχουμε και 6 πεμπόνια τα οποία αναλύσαμε. Τα δείξαμε. Δεν ξέρω αν τα ανέφερα. Λοιπόν, όπως βλέπεις, τα καρπουζάκια είναι έτοιμα. Θα ξεκινήσω τη μέρα μου. Και θα κόψεις. Λέω αυτό εδώ, να το πάρω έτσι. Ποιο? Εδώ. Του vegan. Α, οκ, για πάμε. Και αν δεν είναι καλό, θα πάμε του vegan. Να το κόψουμε τώρα να το δούμε. Να το κόψουμε τώρα να το δούμε. Για να δούμε τι έχει εδώ πέρα. Μεσία, θέλω να μην σε τη γλίστα. Βασίλη, πρέπει να προσέχεις και λίγο τον κάμερ. Δεν σε προλαβαίνω. Α, είμαι λίγο γρήγορος. Η ώρα περνάει. Ο χρόνος είναι χρήμα που λένε. Πεινάς? Πεινάω βασικά. Είμαι στη λέξη κλειδί. Λοιπόν. Πες μου ότι είναι καλό. Ταραραραμ. Δεν είναι. Είναι πολύ ψημένα, Όχι, όχι. Κοίτα. Ναι, κοίτα. Φαίνεται. Κοίτα. Πάει για χυμό. Έλα, ρε φίλε. Έλα. Έχουμε 2-2 fail. Λοιπόν, πάμε και. Κοίταξε, αυτό εγώ λέω να φάω με την καρδιά και να γίνει χυμός όπως έγινε χθες. Σε χυμός, σε φάση smoothie δηλαδή και λέω χυμό, παλεύεται. Να κόψω και του vegan. Τι να τα κάνουμε όλα αυτά μας. Δεν τα κάνουμε. Καλά, θα πάμε αυτό. Κόβουμε το τέτοιο του vegan. Μέχρι την επόμενη φορά, όπως είδες, πραγματικά μπορεί να πάρεις πολύ φαγητά με αυτά τα χρήματα και είμαι σίγουρος ότι πολλοί κόσμος, κοίταξε, με αυτά τα χρήματα δεν είναι για δύο άτομα. Είναι για περισσότερα άτομα. Δηλαδή, τα ρύζια, τα φασόλια, ακόμα και οι γλυκοπατάτες είναι για πολλά άτομα. Θα μας πάρει 2 εβδομάδες, λες? Θα δούμε. Εδώ είμαστε, βλέπουμε. Θα κάνουμε προετοιμασία το φαγητό. Ναι, χρειάζεται. Είδες αυτά τα μπολ που πήρα? Χρειάζεται. Και θα γίνει. Α, είναι αυτά εδώ πέρα τα παίρνω. Α, είναι πιατάκια, ρε. Ναι, κατάλαβα. Και έχει και τα μαχαιροπύρουνά του. Α, οπότε έχει χειροπλαστικά. Οπότε και δεν έχεις θέμα. Wow. Είναι για να μπορείς να. Να το βγάλεις από το. Πρέπει να έχει ένα κουτάλι. Και νομίζω να μην έχει ένα μαχαίρι ιδιαίτερα. Είναι τέτοιο. Είναι το fork of knives. Ναι, έτσι και. Okay. Ναι, και αυτά είναι. Έλα ρε Βασίλη, βοήθαμε. Αυτά είναι. Αυτό είναι για να μπαίνει, ξέρω εγώ, κάτι σε deep, στο πλάι. Ναι. 4-5 ντοματίνια, δεν ξέρω. Ναι. Τι θα βάλουμε μέσα ακριβώς. Okay. Κοινό με σαλάτα. Όχι, βασικά αυτό εδώ το πήραμε για σαλάτα. Θα γεμίσει όλο αυτό. Είναι το μέγεθος του δικό μου. Ναι.
Και με αυτόν τον τρόπο, όταν έχεις μερικά έτοιμα φαγητά στο ψυγείο, όταν πεινάς, πηγαίνεις, ναι, και πηγαίνεις πιο, δεν πας τόσο εύκολα σε αυτές τις, σε ναι, chips. Και επίσης δεν πας πιο εύκολα στα chips και στα bake rolls όταν τρως αρκετά, δηλαδή δεν σου έρχεται, δεν σου έρχεται να πας να φας κάτι όταν είσαι χορτάτος, καταλαβες. Όταν πεινάς και λες έχεις να φας ώρα και λες τώρα τι να φάω, τι να φάω, τι να φάω, βλέπεις τα chips, βλέπεις τα bake rolls. Λοιπόν, πορτοκαλίφακες, έπρεπε να τις ξαναδείξω, γιατί δεν θυμάμαι να τις έδειξα. Πορτοκαλίφακες πραγματικά είναι απίστευτες, είναι από τις πιο, πιστεύω είναι από τις πιο έφυπτες φακές, είναι εξίσου νόστιμες με όλες τις άλλες φακές. Εσένα σ' αρέσουν με ρύζι ή με αυτό που μπαίνει πατάτα και λαχανικά? Μπορώ να σου πω ότι δεν μου άρεσαν με ρύζι. Δεν σ' αρέσει. Δεν μου άρεσαν με ρύζι, μέχρι προχθές που είχαν φτιάξει το ξενοδοχείο. Και πραγματικά ήταν απίστευτες. Εννοείς ότι αυτά που είχα φτιάξει εγώ με ρύζι δεν σου άρεσε? Δεν μου άρεσαν, αλλά δεν. Οπότε με ρύζι όταν λες διπλά ή μαζί. Ξέρω, δεν θυμάμαι πώς το φτιάξαμε. Νομίζω ήταν με ρύζι δίπλα. Αυτές που σου λέω ήταν με ρύζι μαζί. Δεν ήταν με ρύζι. Αυτές τις πορτοκαλιές τις φτιάξαμε με κουρκουμά και με κάρι. Ναι. Και το ρύζι το βάλαμε. Και το έχουμε και σε βίντεο. Ναι. Πνίγει και αλήθεια λέει. Ναι, ρε. Δεν πειράζει. Όχι, εμένα μου αρέσανε και τότε μου άρεσε και την άλλη φορά. Λοιπόν, άφησε τι ερωτήσει από κάτω. Πες μου τι αγόρασες εσύ, πόσα χρήματα χάλασες, τι πήρες, τι σου αρέσει να αγοράσεις. Μαλλιά σου μεταξύ έχουν ξεκινήσει να. Τι. Μόλις ξύπνησα, ρε. Έχω 10 λεπτά που ξύπνησα. Όχι, είναι καλύτερα από προχθές. Τι θες να πεις, τι είχαν προχθές, δεν μπορώ να καταλάβω. Τηλέφωνο.